Χαίρετε. Ακούτε με. Α, record. Sorry, είμαστε professionals. Λοιπόν, χαίρετε. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για συνεντέξεις. Πριν ξεκινήσω να ρωτήσω, is there anyone in the audience who does not speak Greek? Good. So, μιλούμε ελληνικά. Λοιπόν, ο σκοπός της συνέντεξης σήμερα είναι να μιλήσουμε για συνεντέξεις. Παραπάνω να δούμε δυσκολίες και λάθη που κάνουν οι νέοι όταν πάζεις σε συνέντεξη. Πρέπει πρώτα να πω ότι ήμουν μέρος σε πολλές συνεντέξεις. Και αλήθεια λέγεται, κοπέγια, εσύ κύρτισα λίγο που τις πελάρες που θωρώ. Και σήμερα είπα να κάνω μια παρουσίαση για να μιλήσω για αυτές τις πελάρες με την ελπίδα ότι δεν θα ξαναγίνουν. So, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι να σας παρουσιάσω το τι, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα, να δούμε την ατζέντα μας. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι το λόγο που κάνουμε έναν interview. Δηλαδή, όταν στηθεί το interview, ποιος είναι ο σκοπός του. Μετά, να μιλήσουμε για τι θα βάλω, τι να φορήσω, κορυπάνι μου. Μετά, πριν να πάει στο interview, τι πρέπει να κάνεις, έχεις σίγουρα μια προετοιμασία. Άμαν φτάσεις στα γραφεία και στο τέλος να δούμε κάποιες τυπικές ερωτήσεις που γεννήσκονται συνήθως στα interview και θα ακολουθήσουν όλες οι λάθος, οι απελπισμένες και οι σωστές απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Okay, so ας ξεκινήσουμε. Πρώτο, why, γιατί γεννήσκεται ένα interview. Έχω μια πολλά ωραία συμβουλή. Όταν πάτε σε ένα interview, έχετε τρεις ερωτήσεις να απαντήσετε για τον εαυτό σας. Πρώτον, ας μιλήσουμε για το πάθος. Okay? Επειδή όλοι που πάζε στην interview μιλούν ότι τούν τη θέση θέλω την, επειδή είμαι πολλά παθιασμένος για τη δουλειά. So, μια πολλά καλή ερώτηση να απαντάς πριν πάει για τον εαυτό σου είναι τι έκαμες ως τώρα να εξασκήσεις τον το πάθος. Επειδή αλήθεια λέγεται, αν με καρτεράς εμένα για να εξασκήσεις το πάθος σου, τότε κοπέγια, sorry που σας το λέω, είναι πάθος. Okay? So, πρώτον, what did you do, τι έκαμες ως τώρα για να δουλέψεις το πράγμα που λατρεύεις. Δύο, αφού εσύ λατρεύεις τον που κάνεις, και εγώ λατρεύω τον που κάνω, γιατί να το κάνουμε μαζί. Στο πράγμα ισχύει για όλες τις σχέσεις, αν το σκεφτείτε λίγο. Γιατί να συνδυάσουμε τώρα και να συνεργαστούμε με τα δυο πράγματα που λατρεύουμε και οι δυο. Και τρία, αφού τα λατρεύουμε και οι δυο, γιατί τώρα. Τι έχει τούτη η στιγμή στην καριέρα σου, στη σταδιοδρομία σου, στη ζωή σου, που το κάνει σωστό, τούτη στιγμή να έρθει να ασχοληθούμε. Okay? Σου απαντάτε τούντες τρεις ερωτήσεις. Τώρα, αν το σκεφτείτε λίγο, είναι για όλες τις σχέσεις του το πράγμα. Κοπέλες, βάτε τον εαυτό σας σε μια θέση λίγο πιο ρομαντική. Αν έρθει έναν κοπελούι, και πει σου, γεια σου, κούκλα μου, ξεκινά έναν καλά, ρε φίλε. Ποιος είσαι εσύ, τι θέλεις, right? Γιατί εμέναν, γιατί για κάποιο λόγο που όλες τις κοπέλες θα με επιλέγεις εμέναν, γιατί εγώ είμαι το πάθος σου. Μετά, αφού είμαι το πάθος σου, γιατί να είσαι εσύ ο δικό μου, γιατί να ασχοληθούμε εμείς οι δυο, γιατί οι ζωές μας να σμίξουν. Και δύο, και τρία, συγγνώμη, είναι γιατί τώρα. Ευκήκα τώρα που σχέση είναι και είμαι λίγο απελπισμένος και χρειάζομαι μια κοπέλα να μου ξαναβάσει την αυτοεπιθύση μου. Όχι, right? So, τούτα πράγματα ισχύουν για όλες τις σχέσεις, που είναι κακή ιδέα. Μια συνέντευξη είναι να τη δεις στα ραντεβού. Έχετε και δυο έναν κοινό σκοπό. Είναι το πρώτο ραντεβού, the first date. Ο σκοπός του πρώτου ραντεβού, παιδιά, αν το ξέρετε καλά, δεν είναι ο γάμος. Είναι απλά να δείτε αν θα βγείτε δεύτερη φορά. Αν θα υπάρχει δεύτερη συνέντευξη, αν θα συνεργαστείτε μια μέρα, αλλά είναι δεσμός για πάντα αιώνια. Είναι απλά για να δείτε πώς θα συνεχίσετε που τώρα να πάει. So, ναι, υπάρχει το κοινό, αλλά αυτή τη στιγμή το κοινό δεν είναι αγάπη. Φυσικά, εντάξει, είναι αγάπη, απλά είναι αγάπη για τα ριάγια. Right? Και πρέπει κάπως να συνεργαστείτε προς την κοινή αγάπη, αν με πιάνετε τι εννοώ. Και όπως το κάθε ραντεβού, πάντα έρχεται η απορία. Καλή διαφορήσω. Right? Τέλος του ραντεβού του κανονικού,
Εν το φιλί, τέλος της συνέντευξης, με χειραψία, κάμνη σου. Αν τελειώσει η συνέντευξη και κάμνη, νομίζω δεν θα πιάσει τη δουλειά. Σε έρχεται η φάση, συγγνώμη μου, να πω τι πρέπει να φορήσω. Να δω ένα υποθετικό σενάριο. Αυτή είναι η Δέσποινα. Okay. Η Δέσποινα θα ήθελε να δουλέψει στο Student Life. Συγκεκριμένα στη θέση του Student Life Academy σαν marketeer. Τώρα η Δέσποινα θα μπορούσε καλύτερα να αντιθεί όπως η ίδια νιώθει πιο άνετα. Ή θα μπορούσε να αντιθεί με εκείνο που εφόραν έτσι αγιώς. Ή θα δηλαδή σου εγκάρει ναυάγια, ας το κάμω. Ή να πει να πάει φορμάλ και να το παρασχέσει λίγο. Τώρα η κουβέντα είναι άμα θα αντιθείς για μια συνέντευξη, πρέπει να αντιθείς στο φορμάλ της εταιρείας. Right? Το φορμάλ του Student Life, το δάμε. Έχει να φορήσω παπούτσι της εκκλησίας εδώ και 5 χρόνια. Το πω είναι ότι θα έρθεις και έτυχε μου. Θα έρθεις για συνέντευξη στο Student Life κοστούμαρισμένος, εν κόλλα. Έναν καλοκαίρι είχα μια συνέντευξη, εγώ κάθομαι και μια φανελούα και ο σορτούι μου και αθλητικά και μπήκε ο άλλος με κοστούμι, γραβάτα και γυλαίκο. Awkward. Αλήθεια, it was awkward. Για πάρα πολύ ώρα να καθόμαστε και δυο αρκετά άβολα και αμέσως. Έστας εγγύρος, ξέρω εγώ. Εντάξει, ας πούμε, έφερε τώρα σε κάποια φάση, το πω εδώ είναι κόλλα. Κάμε την έρευνα σου. Και η απορία θα μείνει πώς μαθαίνω τι πρέπει να φορήσω, πώς μαθαίνω ποιο είναι το φορμάλ της εταιρείας. Και θα μην έρχεται ξεκάθαρα η έρευνα. Πριν πάεις σε ένα interview, πρέπει να κάνεις την έρευνα. Έμπας στο computer, έμπας στην ιστοσελίδα, δε την εταιρεία. Πάτα και το about us και δε τα πάντα, γράφουμε τα πάντα. Εν τα είδες ακόμα, έμπας social media, έμπας Facebook. Ψάξε φωτογραφίες. Παιδιά, είμαστε στην Κύπρο. Αν τύχει και μπει σε μια εταιρεία και οι φωτογραφίες τους έχει ένα πλάσμα μέσα που ξέρεις, έκλεισε η υπόθεση. Αμέσως τηλέφωνο, ρε, φκένομαι για καφέ, έχω χίλιες απορίες. Και γίνεται τούν το πράγμα. Κάποιος ξέρει κάποιον που ξέρει κάποιον. Δικτυωθείτε, και μέσω δικτύωση. Okay. Άτε και μπήκες LinkedIn και πάτησες view all employees of the company και πάλι τσάκαρες τα, και πάλι δεν είσαι αρκετές πληροφορίες που χρειάζεσαι. Εν είδες τι φορούν. Εν έχει άλλη λύση, εν έχει. Μια καλή μέρα, πιάσ' το αυτοκίνητο σου και πήγαινε στα γραφεία. Okay. Έχει δύο τρόπους, δάμε. Ή η μέθοδος stalker, που κάθεσαι έξω από το γραφείο ή ένα 9 πρωί και θωρείς τους που μπαίνουν μέσα, που θα σε προσέξει κανένας, μυστικό μας. Ή έμπα μέσα. Έτσι είχε ανθρωπίνη. Είχε πολλούς που σκέφτονται σαν ανθρωπίνη. Το πράγμα είναι κάμματα χίλιες φορές. Μπαίνεις μέσα, καλημέρα σας. Ναι, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Όχι, είμαστε οκ. Okay. Απλά έχω μια συνέντευξη την Παρασκευή. Τι είπα να σιωρευτώ ότι εδώ μέχρι πρέπει να έρθω εδώ με τα γραφεία σας. Ευχαριστώ. Του. Σκανάρεις τι φορεί η κοπελούα για μέσα στο reception, τι φορεί ο άλλος που έρεξε, τι είναι τα γραφεία, είναι τα vibe νιώθεις. Κάμε την έρευνα σου. Έχει τρόπο. Okay. Και έτσι προετοιμάζεσαι. Πριν πάεις σε μια συνέντευξη, πρέπει να έχεις κάποιες απορίες ήδη απαντημένες. Πρώτον, τι να φορήσω. Είδαμε τα, είπαμε τα. Δεύτερον, πού είναι τα γραφεία. Αν επίες, είδες πού είναι τα γραφεία. Εγώ εδώ λευκό Ολλανδία είναι πολλές φορές που επία σε άλλη πόλη, όχι σε άλλο γραφείο, σε άλλη πόλη κατά λάθος, επειδή παρεξήγησα που έπρεπε να πάω και έχανα το interview. Πήγαινε, αφού είναι να πάεις να δεις και κανένα πάρκινγκ, να ξέρεις που να παρκάρεις, να μην αγχώνεσαι. Πιο σημαντικό πράγμα που να πάει, με βιάζεσαι. Πήγαινε γλύωρα, πήγαινε στην ώρα σου, ξέρε που να πάει, ξέρε τι να φορήσει. Ποιο είναι ο διευθυντή τη εταιρεία, ποιο είναι ο CEO, ποιο τα διοργανώνει όλα. Αγίδα να μάθει με ποιον να μιλήσει ακόμα καλύτερα. Να μιλήσει με HR ή να μιλήσει με τον άνθρωπο ο οποίο όντω θα είναι μάστρο σου. Η μαστόρισα, να μην είμαστε. Αν μπορεί, αφού θα μπει στην σελίδα, να δει ποια είναι η αποστολή της εταιρείας. Μια από τις αγαπημένες μου ερωτήσεις που μου κάνουν είναι «Τάσο, τι είναι ο σκοπός, γιατί τα κάνεις όλα τούτα, με τι ασχολείστε». Και η απάντηση στο Student Life, αν το δούμε σαν όραμα, πάντα είναι για να αλλάξουμε την Κύπρο. Να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση για την αλλαγή επαγγελματικής κουλτούρας στην Κύπρο. Ας σε πορώσει τον το πρόγραμμα που λαλώ, τότε κάνουμε να μπεις να δουλέψουμε μαζί. Αλλά είναι το όραμα μιας εταιρείας, δεν την αποστολή της. Μετά,
σίγουρα πρέπει να ξέρεις τι προσφέρει η εταιρεία. Γίνεται να έρθεις σε ένα interview και να σου πω, εσύ πώς θα πρόσφερες κάτι στις υπηρεσίες μου, και να πεις, τι κάνεις, right? No. Αν μην ξέρεις ήδη τότε, why are you here, γίνεται να μου πεις ότι δεν καταλάβεις, αλλά είσαι παθιασμένος ή παθιασμένη για να πιάσεις τη θέση. Στο σίγουρα κάνε την έρευνα σου. Και αν μπορείς να έχεις και κάποιον ωραίο παράδειγμα, δηλαδή άρεσε μου πάρα πολλά η καμπάνια που κάνετε για τον το πράγμα. Cool, σημαίνεις κεβασμένος, κεβασμένη και ξέρεις ακριβώς και εσύ τι προσπαθείς κάπως να μιμηθείς ή να βελτιώσεις ακόμα καλύτερα. Το οποίο μας φέρνει στο interview. Όταν φτάσεις στο γραφείο, αφού ξέρεις πού είναι να παρκάρεις, αφού ξέρεις πού είναι τα γραφεία, okay, πρώτο πράγμα που είναι να κάνεις, μπαίνεις μέσα. Γραμματέας, γεια σας, ναι, έχω interview με την κυρία Ντάδε. Ωραία, κάτσε, περίμενε. Μην κάτσεις να περιμένεις. Αν γίνεται, και λέω τώρα, this is a bit weird, πήγαινε τουαλέτα. Έχει τρεις ώρες που ήρθα που είναι μπάφο, έτσι να σου πούν τίποτα. Και πήγαινε τουαλέτα. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Φακά ηρών του γραφείου. Δε το κλίμα. Και δούνε true story. Πού είμαι Ολλανδία, που ήμουν όντως Ολλανδία, είχα μια συνέντευξη στη Philips, στο Άμστερνταμ. Κατεβαίνω από το τρένο και ρέσω δίπλα από τον ποταμό, ρέσω δίπλα από το Βαπιάνος, που ήταν ένα εστιατόριο που μου άρεσε και πάρα πολλά, μια θέα, μια χτυριάτσα, και λέω, Παναία μου, θα έχει λάθος. Μπαίνω μέσα, 16ο όροφο, φκένω πάνω, πραγματικά ενθουσιάστηκα. Και όντως κάνω τον κολπούι, μπαίνω στα γραφεία, ναι, γεια σας, έχει τρεις ώρες που ταξιδεύω. Και τα πάω τουαλέτα. Ναι, καλό, go ahead. Πάω τουαλέτα και νόμιζα ότι πραγματικά η εταιρεία ήταν κλειστή. Επειδή δεν ακούετουν, κιχ. Αν είχα τρίχαν, τσεύκα λάτιν, θα ακούετουν που έπεφτε. Αλλά επειδή είναι εγώ, δεν ακούστηκε. Πάω τουαλέτα και θεωρώ ότι το γραφείο είναι γεμάτο. Και κάθονται δυο κοπελούες έτσι και μια μπροστά μου είναι άλλη. Και βασικά μιλούσα στην μια με την άλλη από το κομπιούτερ. Εγώ πάω στα κατάσταση. Άρα, έτσι να έχουμε εδώ μέσα. Πάω στα τουαλέτα να έρχεσαι απάνω μου, έρχομαι πίσω, μπαίνω μέσα στην ένταξη. Και ήταν ο άνθρωπος, τότε γιατί να σε πιάμε. Γιατί θέλεις τη δουλειά, sorry, γιατί θέλεις τη δουλειά, και λέω του, τι θέλω. Και μου, what? Και λέω του, είσαι Γερμανός, ναι, είσαι Ολλανδός, ναι, ήταν δυο. Είχα διπλή προσωπικότητα. Και ξέρω τους παιδιά, είμαι Κυπρέος. Sorry. Απλά, ή θα σας χαλάσω το σύστημα εδώ μέσα, ή θα πέσω σε κατάθλιψη. Δεν κάνουμε. Με άλλα λόγια, το πρώτο ραντεβού δεν έκατσε. Δεν έχει παρεξήγηση. Αν ήμουν Ισπανό. Θυ, you're I agree. Τα μία κουβέντα όμως είναι πολλά απλή. Ήταν πρώτο ραντεβού. Ήταν ένα κλίμα το οποίο όντως κατάλαβα ότι εγώ δεν κάνω μες στον το κλίμα, όχι κάτι άλλο. Εγώ δεν κάνω. Και έρχεται λέγεται ότι κάτσαμε ανάμιση ώρα και συζητούσαμε. Για το μέλλον της εταιρείας, συζητούσαμε για τις ιδέες μου, γιατί ήρθα καταρχήν στο interview και μετά από ένα μήνα δούλευκα στη Philips, απλά όχι σε εκείνο το τμήμα. Και άντε το λίγο. Δεν πήγα με τρόπον απελπισμένο για να πω του αλλού σε παρακαλώ. Please hire me. That's not the point. Το point είναι να τσατίσουμε. Να μπορώ και εγώ να είμαι happy, να μπορεί και εσύ να είσαι happy, όντως να βγει κάτι που τούτε την κουβέντα. Συγγνώμη. Ήταν για μένα. Εντάξει. Εντάξει, με μου μιλάς. Okay. Τώρα, αφού έπιες το λεπτό, αφού είδες τη φάση, αφού κατάλαβες το κλίμα, πήρες μια ιδέα, έρχεται η φάση που μπαίνεις τις πόρτες. Και αφού μπήκες στις πόρτας και έκατσες στην καρέκλα και να μπεις μέσα για το interview, ξεκινά δυστυχώς ή ευτυχώς το small talk. Τώρα, το small talk για το όνομα του Θεού, μην μου μιλήσετε για καιρό. Πολύ πειρά, ναι, πολύ πειρά, ευχαριστώ, τι αξία μου πρόσφερες. Κάμε κάτι λίγο πιο γνήσιο, κάτι πιο αυθεντικό, κάτι της στιγμής. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσες κάλλιστα αφού επίεσαι το γυρόν, να σχολιάσεις για κάτι το οποίο είναι μέσα στο γραφείο.
Αρέσα μου πάντως πάρα πολλά τα wallpapers σας, είναι πολλά πρωτοποριακά και η δομή των γραφείων γενικά, είναι ευχάριστα. Ναι, τη δομή των γραφείων είχαμε δει μια έρευνα στην, από ένα αμερικανικό περιοδικό που έλεγε ότι δημιουργεί ένα καινούριο κλίμα, ένα άλλο κλίμα για τους εργαζόμενους και η παραγωγή τους αυξάνεται. Είπαμε να το δοκιμάσουμε και τελικά πέτυχε. Ωραία. Τέλεια. Στο ξεκινά μια πιο γνήσια συζήτηση. Που μας φέρνει στις ερωτήσεις μας. Τώρα, η πρώτη ερώτηση που σου κάνει πάντα είναι... Τι να σε κεράσουμε, θα πεις κάτι. Να πούσετε. Θα σου μιλήσει ειλικρινά. Η αλήθεια τώρα είναι φραπέ με μισό κουταλά και ζάχαρη μαύρη και γάλα μου ποσό, για σα το έπινα τώρα, θα ήταν ό,τι πρέπει. Όχι, νερό, παιδιά, νερό. Να είστε τους καφέδες, καταλαβαίνω ότι προσπαθούμε να χαλαρώσουμε, αλλά είναι νερό η απάντηση, οκ. Okay? Οτιδήποτε άλλο πρώτο και γύρω θα σε αφυδατώσει. Αν πεις καφέ, θα... Μετά από λίγο, αν πεις το κλισέ, ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτε, πάλι μετά από λίγο... Πιάει έναν νεράκι. Νεράκι. Πολλά ωραία, πολλά απλά. Θα οχώσει, δεν είναι αγκία πάει στην κουζίνα. Και ρωτήθηκε, έγινε στο τζι σε εσύ, αν είναι έτσι γίνο άνετο. Okay. Και ξεκινά μια ωραία συνέντευξη με όριμο περιβάλλον. So, πάντα, άμα μπαίνουμε σε συνέντευξει, υπάρχουν κάποιε τυπικέ ερωτήσει. Δεν έχουμε για πάντα σήμερα, στο να καλύψουμε τι πιο βασικέ. Οι ερωτήσει κάποιου interview χωρίζουν πάντα σε τρει κατηγορίε. Πρώτη, γνώση και δεξιότητε. Ο άλλος θα σε ρωτήσει για τον τομέα. Στη θέση του, μιλούμε για marketing, σε οτιδήποτε άλλο πάτε, εξαρτάται από τον τομέα. Right? Εννοείται. Μετά, πολλά σημαντικό. Θέλει να δει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Τούτο πράγμα γίνεται με παραδείγματα. Θα ρωτήσει πώς συμπεριφέρεσαι σε κάποιες περιπτώσεις. Θέλει να δει πώς αντιδράς. Ο χαρακτήρας, συγγνώμη, φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις με τον τρόπο που απαντάς μια ερώτηση, παρά με το τι πεις. Και τελευταίον, και πάρα πολλά σημαντικό. Αυτογνωσία. Αυτογνωσία, με άλλα λόγια, οριμότητα. Θέλω να δω αν ξέρεις ποιος είσαι. Και αν δεν ξέρεις ποιος ή ποια είσαι, με ποιον τρόπο θα το χειριστείς. Θα μου πεις ψέματα, θα μου πεις ξέρω. Ή θα μου πεις ειλικρινά ότι ακόμα ψάχνω το στοιχείο για τον εαυτό μου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δείξεις μια οριμότητα στον τρόπο που απαντάς ερωτήσεις για τον εαυτό σου. Όπως και να έχει. Ό,τι και να γίνει, όπου και να πάει. Η πρώτη ερώτηση είναι πάντα η ίδια. Μίλα μου για τον εαυτό σου. Πες Ωρα. Μου λίγα πράγματα για σένα. Πριν το πει, να συστήσω έτσι λίγο το στήμα μας, δάμε. Όποτε έχουμε μια ερώτηση, θα έχουμε τρεις πιθανές απαντήσεις. Η κλισέ, που είναι οι ερωτήσεις που απαντάτε όλοι, οι απαντήσεις μάλλον που δίνετε όλοι, τις οποίες, αν μιλώ και για τους άλλους εργοδότες, ευαρεθήκαμε τες. Δύο, το κακό, μια κακή απάντηση και μετά να δούμε και μια σωστή απάντηση. Στην περίπτωση τούτη θα φκένει ανάλογα ο φωτισμός. Για να ακούσουμε μια κλισέ απάντηση. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όταν τέλειωσα το Πανεπιστήμιο, ξεκίνησα δουλειά στο Στεφανή. Ήμουν και μέσα στο Customer Care Service. Έμεινα για με 5 μήνες, ήταν πολλά καλά, ήταν πολλά καλό σαν εμπειρία. Τα αγγλικά μου είναι πάρα πολύ καλά, όπως επίσης και τα ελληνικά μου ακόμη καλύτερα. Είμαι πάρα πολύ καλή στο γράψιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επανάλαβες μου το τι γράφει το CV σου. Ένα τούτο που σε ρώτησα, ερώτησα να μου πεις ποια είσαι, όχι τι έκαμες. Φυσικά εντάξει, υπάρχουν και αρκετές κακές απαντήσεις. Βασικά είμαι ο άνθρωπος που... Προσπάθεις σκληρά για το καλύτερο. Θέλω εύκολα πράγματα, εγώ είμαι για τα δύσκολα. Χρειάζεται να προσπαθήσω όσο μπορώ για κάτι δύσκολο να τα καταφέρω. Εντάξει, βέβαια, εξαρτάται με το ποιον έχει με ποιον έχω να κάνω. Κάποιες φορές οι άνθρωποι είναι λίγο βλάκες. Εντάξει, αγάπη μου, παράσχισες το. Ωραία, να σου το θέσω αλλιώς. Αν ρωτούσα την καλύτερη σου φίλη να μου πει δύο λόγια για σένα, τι θα μου έλεγε. Κυρίως ήταν να σας πει ότι είμαι έναν εμπίστον άτομο. Το δυνατό μου σημείο είναι ότι είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι η αλήθεια είναι καλύτερη, ας είναι και σκληρή,
από, τον, από τους θεατρινισμούς και το να είσαι ψεύτικος σε μια συζήτηση. Πολλά καλή απάντηση. Ειλικρινής, γνήσια. Όμως, έτσι να μιλήσαμε, ένα τεστάρι. Υπάρχει πάντα ερώτηση για το τεστ. Ωραία. Μπορείς να μου περιγράψεις ένα περιστατικό που η ειλικρίνεια σου βοήθησε παραγωγικά στο εργασιακό σου περιβάλλον? Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον παράδειγμα τώρα. Μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο? Βεβαίως. Θα σου δώσω... Ένα μίσης ευγείας του. Θα σου δώσω ένα υποθετικό σενάριο. Δύο συναδέλφοι σου τσακώνονται μπροστά από έναν πελάτη. Δεν είσαι ο μάνατζερ. Τι κάνεις? Τούτον εξαρτάται. Πρώτα απ' όλα, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ήταν να χειριζόμουν την κατάσταση ανάλογα με τη δυναμική που θα είχα με τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Έτσι, παίζει ρόλο και ποιος είναι ο πελάτης. Πού ήσουν, Μαρία, πού ποτέ. Ρώτησα σε κάτι και μου απάντησες τίποτα. Γενίκευσες με το και είχαμε στο υπερβολικά γενικό. Δεν μου έδωκες ούτε και ένα στοιχείο για την πράξη σου. Επιάτε το. Τούτη η ερώτηση είναι ακόμα του πάρα πολλά και νομίζω ότι νομίζετε, παίζετε το safe. Όμως δεν είναι safe. Ένα άδειο, ένα κουτό, δεν έχει τίποτε μέσα. Προτιμώ να μου πείτε κάτι λίγο πιο γνήσιο, πιο ειλικρινής, πιο τολμηρό. Τίποτε, δεν τσάς δουλειά μου εμένα. Τότε, γιατί να σε προσλάβω, αφού εμείς θέλουμε να παίζουμε σαν ομάδα. Άμα είσαι εγωίστρια, εγώ τι να σε κάνω? Ακούω. Θα έλεγα σε έναν από τους συναδέλφους μου να έρθει να με βοηθήσει υποθετικά με κάτι, ότι θέλω βοήθεια, έτσι ώστε να απομακρύνω εκείνη την ώρα τον έναν από τον άλλον, να μην συνεχίζουν να διαφωνούν, πόσο μάλλον μπροστά στον πελάτη. Όταν θα τον απομακρύνα, θα του εξηγούσα για την αλήθεια, γιατί τον φώναξα να τον απομακρύνω. Θα περίμενα να φύγει, εννοείται, ο πελάτης, και μετά θα τους έπιανα για τους δύο, είμαστε όριμοι άνθρωποι για όνομα του Θεού, να κάτσουμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, να τα βρούμε. Ο λόγος που είναι καλή απάντηση του δεν είναι απλά επειδή είναι η απάντηση όπως την είπε, αλλά επειδή έδεσε με το χαρακτηριστικό που πετώνησε πριν. Είπε ότι είναι ειλικρινής. Και τώρα που είσαι εδώ για το παράδειγμα, όντως αποδείξε το. Ότι στην περίπτωση του την ειλικρίνεια θα ήταν ο δρόμος της. Okay? Το οποίο μας φέρνει και στην επόμενη ερώτηση, που είναι αρκετά σημαντική. Έχω δει πολλά άτομα για αυτή τη θέση. Σήμερα θα δω ακόμα τόσα. Γιατί να επιλέξω εσένα? Άμα είναι ένας εργοδότης. Ρωτά τον την ερώτηση, εν τι ρωτά απλά για να μην πεις για ποιον λόγο ήρθες για η δουλειά. Θέλει να δει ότι εσύ ξέρεις να περιγράψεις τα θετικά σου. Με ποιον λόγο έχεις κάποια στοιχεία τα οποία ίσως να μην έχουν άλλοι. Στα αγγλικά λέγεται competitive advantage. Να είσαι ανταγωνιστικός, ανταγωνιστική στον τομέα του και να καταλάβεις ότι τι έχεις εσύ που δεν έχουν άλλοι. Δουλεύω πολύ σκληρά. Και είμαι εδώ για να μάθω όσα πιο πολλά μπορώ. Δουλεύει πολύ σκληρά. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούλες δουλεύετε πάρα πολλά σκληρά. Και εγώ δουλεύω πολλά σκληρά. Αλλά that's not the point. Εν έντονο που μου είπε. Κάποιες πολλά κοινές απαντήσεις του. Πάλι να πω προσπάθα. Κάτι πιο τολμηρό. Γιατί δεν με προσλαμβάνετε έτσι ώστε να μάθετε? Πήρε ένα κόνα αέρα, ρε κοπέλα. Ξένη ιδέα. Μα απαντάς, γιατί εσένα, συγκεκριμένα εσένα? Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή χημεία. Αρχικά ξέρω τα πάντα για την εταιρεία. Έκανα εννοείται τη μελέτη μου πριν έρθω εδώ. Και πιστεύω ότι αυτά που πρεσβεύει η εταιρεία, τα πρεσβεύω κι εγώ σαν άνθρωπος. Οπότε θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά εμείς. Μια πάρα πολύ καλή απάντηση και όριμη απάντηση. Πρώτον και κύριο δείχνει ψαγμένη, θεβασμένη, ξέρει ποια είναι η εταιρεία και προσπαθεί σαν το πρώτο ραντεβού να δημιουργήσει το δεσμό. Το οποίο μας αφήνει να προχωρήσουμε. Και στην επόμενη αρκετά φοητσάρικη ερώτηση. Τι εμπειρία έχεις στον χώρο? Πριν την αφήγω να το κάνω, ήθελα να τονίσω την ερώτηση. Αν οι πλήστοι ή οι πλήστες ακούν τη λέξη εμπειρία, το πω είδαμε δεν μιλά για εμπειρία, μιλά για δεξιότητες. Μιλά για οποιαδήποτε δεξιότητα, η γνώση η οποία αποκτήθηκε από οποιαδήποτε εμπειρία, η οποία μπορεί να δέσει ωραία στον τομέα τούτων. Σημαίνει πρέπει να είναι επίσημη,
Δεν περιμένει κάποιο εργοδότη να είσαι 22 χρόνια, να βγει και σπουδάσει το πανεπιστήμιο για 10 χρόνια εμπειρία. Τον το πράγμα πλέον έγινε και στερεότυπο. Και όντω έγινε και δικαιολογία ότι φταίει ο εργοδότη. Όμω όταν μιλούμε για δεξιότητε, θέλω να δω τι έκαμε στη ζωή σου, ρε φίλε. Αν μου πει ότι ήμουν κολυμβητή που τα 6 μου, εγώ ακούω μια λέξη, πειθαρχία. Άμα μου μιλά ότι παίζω μάπα που τα 7 μου μέχρι σήμερα, εγώ ακούω μια λέξη, ομαδικότητα. Στο έβρετε τι δεξιότητε, τι εμπειρίε τη ζωή σα, οι οποίε δικαιούστε να τι χουμίσετε σαν εμπειρία ζωή, η οποία άφηκε σα να δημιουργήσετε κάτι ξεχωριστό. Εγώ στο πανεπιστήμιο έκανα πολλά πετυχημένα projects. Έμαθα να κάνω σεμινάρια, να τα καθοδηγώ εγώ. Πιάσα και 10 μάλιστα για τα σεμινάρια που είχα. Έχω τα πάει στο CV μου, μπορώ να σας τα δείξω. Το πανεπιστήμιο είναι μέτρα. Ναι, αλλά έκανες κάτι που ήταν εκτός πανεπιστημίου, που δεν ήσουν υποχρεωμένη να το κάνεις. Γι' αυτό. Δεν έχω κάποια εμπειρία. Γι' αυτό όμως είμαι εδώ. Καλή προσπάθεια. Είπαμε, εμπειρία σημαίνει δουλειά. Προσπάθα να βρεις κάτι, Μαρία, το οποίο θα τονίσει οι δεξιότητες, οι γνώσεις που απέκτησες από τη ζωή σου, που ίσως, λέω, ίσως να βοηθήσεις τον τομέα τούτο. Έκανα πρακτική να μισθεί για 3 μήνες, όπου δημιούργησα περιεχόμενο σχετικό με τις τρέχουσες καμπάνιες της εταιρείας εκείνη τη στιγμή. Παρεπιπτόντως, εκτός από την πρακτική άσκηση, τρέχω τον blog μου, όπου εκεί μοιράζομαι εμπειρίες, κάποια κοινωνικά μηνύματα που θέλω να περάσω μέσω των εμπειριών μου, για την οπτική μου γενικά, την οποία βλέπω τη ζωή. Τώρα τονίζω ότι ο τομέας είναι marketing. Το γεγονός ότι η κοπέλα έχει blog είναι πάρα πολλά βοηθητικό. Σημαίνει ότι ασχολείται με το πράγμα πριν καν να έρθει δαμέ. Εντυφούμε. Πάρα πολλά θετικό, το οποίο σημαίνει ότι είναι κάτι επίσημο, κάτι professional. Είναι δική μου της hobby, το οποίο με βοηθάει εμένα. Κάτε με. Ελπίζω. Το οποίο με αφήνει να προχωρήσω και στην επόμενη ερώτηση, που είναι λίγο κλισέ, αλλά είναι πολλά σημαντική. Λοιπόν, μου έχεις πει ότι έχεις εμπειρία αμισθή 3 μήνες. Αν συνεχίσεις στην εταιρεία μας, αν σε προσλάβουμε τελικά, με την εμπειρία που έχεις ήδη αποκτήσει και την εμπειρία που θα αποκτήσεις, σε 5 χρόνια, πού βλέπεις τον εαυτό σου? Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα μου φέρει η ζωή. Εντάξει, καταλαβαίνω την αβεβαιότητα του πράγματος, αλλά τόλμα, μάνα μου, τόλμα. Πες κάτι, έχεις μια προσδοκία, εσύ ο ίδιος, η ίδια, έχεις ένα στόχο που είναι η καριέρα σου. Είπες σου 5 χρόνια. Πού το βλέπεις? Ελπίζω να είμαι το αφεντικό σας. Εντάξει, παράσχεσαι το πάλι, κατανοήσαμε τα. Τώρα το point θα μείνει ότι μια σωστή απάντηση θα είναι ρεαλιστική. Είπες σου 5 χρόνια. Σε 5 χρόνια. Τι όντως μπορεί να γίνει? Δείξε μια συνείδηση, δείξε μια γνώση ότι καταλαβαίνεις πως προχωράει η συγκεκριμένη βιομηχανία και εδώ και κάτι ρεαλιστικό. Σε 5 χρόνια πιστεύω ότι θα αποκτήσω αρκετή εμπειρία μέσω των πελατών μου, μέσω των καμπάνιων που θα τρέξω, έτσι ώστε θα κατέχω αρκετή εμπειρία για μια θέση που βοηθού διευθυντή, ελπίζω. Και αν τα πράγματα πάνε καλά, ελπίζω ότι θα μπορώ να έχω και ακόμα θέση διευθυντή. Το αλμυρό, πολλά ωραίο. Επειδή όντως δείχνει ότι και αν τα πράγματα πάνε καλά, cool. Δείχνει ότι έχει μια προσδοκία, αλλά έχει ένα ρεαλισμό γύρω τη. Το οποίο μας φέρνει και στην τελευταία κλισέ ερώτηση, το οποίο πλήστη πάντα φαούνται την, και αλήθεια λέγεται πλήστη πάντα κάνουν τη λάθος. Ας την δούμε. Όπως κάθε θέση έχει τα καλά της και τα κακά της. Έτσι και οι άνθρωποι. Μπορείς να μου πεις ένα αρνητικό για σένα? Δυστυχώς, είμαι τελειομανής. Απαναία! Τώρα ξέρετε, νομίζω περιμένετε εσείς ήδη με το τελειομανής, πραγματικά καμιά μέρα να κάψω τα... Τώρα, εντάξει, ξέρω, με το σχολιάσετε. Απλά η κουβέντα με το τελειομανής δείχνει κάτι πολλά τύπικα. Την ερώτηση, την απάντηση του ίδιου την επειδή εθιαβάσαν την. Κάποιος τους είπε να την πει. Γι' αυτό είναι κλισέ. Όμως, λάθος. Δεν υπάρχει το τέλειο μανίς. Υπάρχει το φοούμε. Φοούμε να κάνω λάθη. Άμα να μου λέει εσύ τέλειο μανίς, εγώ ακούω ότι χρονίζω, μάστρε. Και έπρεπε να βάζει να κάνω μια δουλειά, να φάω για πάντα να την κάνω. Επειδή είμαι τέλειο μανίς. Εγώ θέλω να καταλάβω ότι πραγματικά θωρείς ο ρολόι, καταλαβαίνεις την ποιότητα και ζυγίζεις τα.
Okay. Καταλαβαίνω όμως υπάρχουν και χειρότερα, τα οποία φοβούμαι να τα ακούσω. Είμαι τόσο καλή που όλοι οι άλλοι ζηλεύκουν. Στέγιο δέρτιν. Όχι, να ξέρεις με τι θέλεις. Ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβες. Να φύγω. Να δούμε ακόμα μια προσπάθεια. Τελευταία. Ευχαριστώ για την προσπάθεια που μου δίνετε. Παρατήρησα κάτι στον εαυτό μου και το δουλεύω. Παρατήρησα ότι αγχώνομαι πολύ εύκολα. Και ο τρόπος που βρήκα για να λύσω αυτό το πρόβλημα μου είναι να προγραμματίζω λίγο καλύτερα τη ζωή μου, κρατώντας ένα πρόγραμμα και ακολουθώντας το. Δεν αφήνω κάτι να με αγχώσει, γιατί κινώνται όλα βάσει προγραμμάτους. Πολλά ωραία απάντηση. Ο κύριος λόγος που είναι ωραία απάντηση, είναι επειδή ναι, είπε το αρνητικό, αλλά μετά αμέσως ακολούθησε με το πώς το δουλεύει. Ο καθένας πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του, στον εαυτό του ποιο είναι το αρνητικό σας και να βάλετε κάτι όντως σε πράξη. Το γεγονός ότι το συνειδητοποίησες, cool, step one, καλύφθηκε. Τι κάνεις? Προσωπικά εγώ είχα θέμα με ρίσκα. Ξεκίνησα και παίζα πόκερ και έκανα συνέχεια all-in. Βοήθησε με. Και για που ήμουν όντως με ρίσκα, τώρα είμαι στην οσίστατη εταιρεία. Σοβαρομιλώ, δουλεύει. Ο καθένας πρέπει να θέλει να μεγαλώσει. Η χειρότερη κουβέντα που μπορεί να πει κάποιος είναι: μα εγώ τούτος είμαι. Αν τούτος είσαι, ρε φίλε, φύγε που δάμε. Έστε θέλω. Σημαίνει ότι τούτος θα είσαι. Και δεν μπορώ να επενδύσω πάνω σου. Επειδή το τελικό αποτέλεσμα είναι ηθορότο. Τώρα, αφού τελειώσαν οι τυπικές ερωτήσεις, θέλω να δω λίγο κάτι έξτρα. Τις ερωτήσεις παγίδα. Η πρώτη, συγγνώμη, γιατί έφυγες που την προηγούμενη σου δουλειά. Τούτη ερώτηση, το μόνο που δεν πρέπει να κάνετε είναι να μιλήσετε για τον προηγούμενο σας εργοδότη. Όσον και αναφέρεις το όνομα του, είναι παράδειγμα το ότι ό,τι πεις για λόγου του, για λόγου της, είναι ακριβώς ό,τι θα πεις για λόγου μου μετά που να φύγεις που δάμε. Κάτε με. Σε μια καλή απάντηση, πολλά ξεκάθαρα, θα μπορούσε να ήταν για την προσωπική μου καριέρα, αν εκείνη τη στιγμή έπρεπε να βάλω προτεραιότητα σε κάτι άλλο, έπρεπε να τελειώσω το μυναπτυχιακό μου, π.χ. Στο ένα μπορούσα να δεσμευτώ τόσο πολλά στη δουλειά και αναγκάστηκα δυστυχώς να φύγω. Μετάνιωσα τον λίγο, επιθύμησα τους, ήταν πολλά καλά πλάσματα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Και ας είναι καλά και ας είμαι και εγώ καλύτερα, επειδή με δαμε τώρα, σας το ρίλε. Και η τελευταία trap question. Τέλεια. Τη Δευτέρα ξεκινάμε. Με τα σύντα. Όχι. Γιατί. Επειδή όποτε τελειώνει ένα interview, πρέπει να συλλευτείς για κάποια πράγματα. Πρώτον, έχω αρκετά στοιχεία. Αν με πιάει τόσο πελός, να μου πει τώρα, κάνεις δουλειά, και πω του ναι, και υπογράψω το συμβόλαιο, πώς θα τα λεφτά, πόσες ώρες, ποια είναι η δουλειά. Σε μια πολλά σημαντική ερώτηση μπορείς να κάνεις είναι, μπορείς να μου περιγράψεις, μια τυπική ημέρα εργασίας, να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Αν σου κάνει την πρόταση, ναι, παίζει το ρόλο για λεφτά. Μετά από να γίνει η πρόταση, πας στην πρόταση. Ή τα ωράρια, ή αν μπορείς, αν υπάρχει flexible hours, με ποιους θα δουλεύεις κτλ. Κτλ. Ό,τι χρειάζεσαι εσύ για να καταλάβεις αν τούτη θέση κάνει για σένα. Πολλά απλά. Τι ακολουθεί. Πρέπει να ξέρει τι είναι το επόμενο βήμα. Που μπορεί πολλά απλά να ρωτήσει πώς προχωρούμε, να σε πιάω, να με πιάεις, να μου στείλεις email. Okay. Και το τελευταίο, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Όχι, εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως πριν τελειώσουμε, έχουμε κάτι έξτρα. Αλλά πρώτα να κάνουμε έτσι ένα μικρό recap. Σήμερα είπαμε για το γιατί. Γιατί ξεκινά μια συνέντευξη, ποιος είναι ο σκοπός της. Οι τρεις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε στον εαυτό σας. Μετά, τι πρέπει να φορήσετε και πώς ανακαλύπτετε τι πρέπει να φορήσετε. Μετά, είχαμε μπει για την έρευνα που πρέπει να κάνεις πριν τη συνέντευξη, τι πληροφορίες πρέπει να μάθεις για την εταιρεία και τι είναι καλά να ξέρεις. Άμα φτάσεις στο γραφείο, κάποια κολπούθηκε για να δεις για το κλίμα, για το vibe, τσατίζεις. Και μετά, στο τέλος, είχαμε μπει για τις ερωτήσεις, κάποιες τυπικές. Για κλείσιμο. Λοιπόν, να σας δώσω εγώ κάποιες ερωτήσεις, και εγώ και η Μαρία. Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να βρείτε
μία βελόνα στάχυρα. Θέλω απάντηση. Πόσες σούβλες υπολογίζετε ότι ψήνονται ετησίως στην Κύπρο? Και αγαπημένη μου εμένα, η ώρα 3 και κάρτο, πόσες μοίρες είναι η γωνιά μεταξύ του μεγάλου και μικρού δείχτη του ρολογιού? Ένα να κύριε απαντήσετε, τους είναι κάποιες bonus questions που τεστάρουν απλά ένα πράγμα. Πώς αντιμετωπίζεις την αβεβαιότητα? Εδώ κάνω μια πρόκληση, η οποία ναι, θεωρείται αδύνατη. Η μόνη απάντηση που δεν πρέπει να μου δίνεις είναι «Δεν και ξέρω, έτσι είμαι καλή στα μαθηματικά». No. Εγώ που στιγμή που θωρώ «Δεν και ξέρω», σημαίνει ότι άμα έρθει ο πελάτης και πίσω να κάνεις κάτι το οποίο είναι κάπως αδύνατο, να το πεις «Μα, εγώ δεν και...» Δεν πάει έτσι. Το point είναι ότι τη στιγμή που σε ρωτά κάτι, βάλε μια προσπάθεια. Ξεκίνα να σκέφτεσαι και περιγράφε τις σκέψεις σου. Εγώ απλά θέλω να δω ότι αντιμέτωποι ή αντιμέτωπος με μια πρόκληση, όντως θα βάλεις μια προσπάθεια. Ενά μου πολλά περίεργος να ακούσω τη δική σας απάντηση στις τρεις ερωτήσεις που κάναμε. Όποιος ενδιαφέρεται, να έρθει να μας έβρει στην αίθουσα δίπλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.